Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκίνησαν σήμερα οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο. Την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης, αλλά και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα κορυφωθούν με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση το πρωί της Δευτέρας στις 11 στην παραλιακή λεωφόρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, εκπρόσωποι κομμάτων και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων παρέστησαν στην επίσημη δοξολογία. Μετά το πέρας της, ο Πρωθυπουργός περπάτησε κατά μήκος της οδού Αγίου Δημητρίου, όπου έκανε χειραψίες με αρκετούς πολίτες και καταστηματάρχες, ανταλλάσσοντας ευχές, ενώ συνέχεια περπάτησε μέχρι το διοικητήριο για τα εγγένεια της έκθεσης έργων τέχνης με τίτλο «Σύγχρονες όψεις του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη». Τόσο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, έστειλαν μηνύματα μνήμης και εορταστικές ευχές μετά το πέρας της δοξολογίας στον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος έχει αναδειχθεί και σε υπόδειγμα θάρρους. Και τούτο γιατί και με το μαρτυριό του, αλλά και με την ενθάρρυνση του Νέστορα, είναι το σταδίο εναντίον του Λιέου, ανέδειξε την δύναμη του αγνού θάρρους. Ως δύναμη η οποία μπορεί να αντισταθεί απέναντι σε κάθε αυθαίρετη. Δύναμη η εξουσία. Και αυτό εμάς τους Έλληνες μας διδάσκει, θα μας διδάσκει πάντοτε πως πρέπει να υπερασπιζόμαστε εθνικά μας θέματα και τεχνικά μας δίκαια. Δίχως να υπολογίσουμε τη δύναμη εκείνου που αυθαιρετεί ή που τα απειλεί. Αλλά έχοντας ως μόνο γνώμονα και δείκτη πορείας το αδάμαστο θάρρος το οποίο μας εμπνέει η ιστορία μας και η μεγάλη κληρονομιά των προγόνων μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Χτίζουμε και σήμερα αυτό το οποίο θέλω να αποκαλώ τον πατριωτισμό της ευθύνης. Με αυτοπεποίθηση, με ειλικρίνεια, με σοβαρότητα, με σχέδιο, πορευόμαστε με σταθερότητα σε ένα μέλλον το οποίο θα είναι καλύτερο για όλες τις Ελληνίδες, καλύτερο για όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Να εκφράσουμε τις ευχές μας στη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της για υγεία και δύναμη, με ανθρωπιά, ευαισθησία και αλληλεγγύη. Η καλύτερη τιμή στην ημέρα απελευθέρωσης μιας πόλης είναι να της δώσεις προοπτική στο μέλλον και στους πολίτες της να δώσεις την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από την Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την ομιλία του στο επίσημο γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών. Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι η Άγκυρα θέλει δε θέλει θα εφαρμόσει και θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αλλιώς θα μας βρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, όλους απέναντι. Θα υπερασπιστούμε στο ακέραιο υπό όρους αραγούς ενότητας και δίχως ίχνος υποχωρήσεων ή υπαναχωρήσεων τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια, είναι το μήνυμα που έστειλε προς την Άγκυρα ο κύριος Παυλόπουλος κατά την αντιφώνησή του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούτρας, στη Λέσχη Αξιωματικών. Κάλεσε τη γειτονική μας χώρα να σεβαστεί πλήρως το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και ως προς το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαμήνυσε στην Άγκυρα ότι δεν θα περάσει η αυθαιρεσία που θέλει την Κύπρο, το προτεκτοράτο της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για γραφικές αλλά και επικίνδυνες αυτοκρατορικές φαντασιώσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει πάντα με συνέπεια ότι επιδιώκει σχέση φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία, στηρίζοντας την ευρωπαϊκή της προοπτική. Αλλά αυτό, όπως είπε, έχει ως θεμελιώδη και αυτονόητη προϋπόθεση τον εκ μέρους της πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Όσο δεν τα εφαρμόζει αυτά η Τουρκία, είναι εκτεθειμένη και θα μας βρει όλους απέναντι, τόνισε ο κύριος Παυλόπουλος. Όταν δεν σέβεται το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, που όπως είπα καθορίζει όχι μόνο τα σύνορά μας και το έδαφος μας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, αλλά και τα σύνορα, το έδαφος και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από εκεί και πέρα είναι εκτεθειμένη και θα μας βρει όλους απέναντι. Γιατί για εμάς τους Έλληνες εκπτώσεις και υπαναχωρήσεις στα θέματα αυτά δεν χωρούν. Η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, το δίκαιο της θάλασσας, επειδή έχουν προσχωρήσει αυτό πάμπολα κράτη, παράγει αυτό που λέμε γενικώς παραδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους. Θέλει δεν θέλει η Τουρκία λοιπόν, αυτό το δίκαιο θα το εφαρμόσει. Δεν πρόκειται να περάσει αυτή η αυθαιρεσία, η οποία θέλει την Κύπρο προτεκτοράτο
της Κύπρου, της Τουρκίας. Αυτά είναι ιστορίες που έχουν τελειώσει. Εμείς δεν ανεχόμαστε φαντασιώσεις αυτοκρατορικές που, όπως έχω τονίσει, γραφικές είναι, αλλά είναι και επικίνδυνες. Καλησπέριζω στο κεντρικό στούντιο του Blue Sky τον καλό συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Καλησπέρα. Είναι ούτως ή άλλως τόσο οικείο το περιβάλλον για σένα εδώ. Θα ήθελα, Χρήστο μου, καταρχάς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η τριήμερη εορτασμή για τον Άγιο Δημήτριο, για την απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την εθνική μας εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Έτσι, να ζήσουμε λίγο μια εθνική ανάταση σαν λαός, σαν έθνος. Ακούσαμε και τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία και δει τα μηνύματα προς την γειτονική μας Τουρκία, Χρήστο. Χρειάζεται, πράγματι, θα συμφωνήσω απόλυτα, να αισθανθούμε λίγο υπερήφανοι ως λαός, να υπάρχει, θα έλεγα, το εθνικό φρόνημα, το οποίο χρειάζεται να είναι σε υψηλά επίπεδα. Γιατί? Διότι η Τουρκία φαίνεται, εμφανίζεται, είναι διεθνής ταραξίας και απειλεί ευθέως, εμπράκτως, κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θέλω να πω το εξής, ότι η Τουρκία, είδαμε τι κάνει στη Βόρεια Συρία. Έκανε προσωπικά ο Ταγί Περντογάν, έλεγα, μια επιτυχημένη πολιτική. Έμπλεξε τη Ρωσία, διάφορους εκεί. Δεν πτωήθηκε από τις απειλές του Τραμπ, ή μάλλον ένα διπλωματικό παιχνίδι. Κέρδισε όμως αυτή τη στιγμή, χωρίς με πολύ μεγάλο κόπο, χωρίς θυσίες, κέρδισε αυτό που ήθελε. Δηλαδή τι? Μια περιοχή της Συρίας, κουρδική περιοχή, ανατολικά του ποταμού Εφράτη, να την έχει υπό τον πλήρη έλεγχό της. Δηλαδή, πέτυχε ο Ταγί Περντογάν να εξουδετερώσει τους Κούρδους και πέτυχε κάτι ακόμα. Να φανούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως αναξιόπιστο σύμμαχος, δεδομένου ότι οι Κούρδοι ήταν οι πιο σημαντικοί, οι πιο σταθεροί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά μάλιστα στον αγώνα κατά του ISIS, κατά των τρομοκρατών, κατά των τζιχαντιστών. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η πολιτική του Ερντογάν του έχει δώσει σημαντικούς πόντους στο διεθνές περιβάλλον. Δεδομένου ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι είδαμε, ανέχτηκε τελικά την στρατηγική εισβολή στη Συρία. Ήταν πολύ χλιαρές αντιδράσεις. Μάλιστα, υπάρχει διαφωνία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι στο ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν καταδίκασε την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Μάλιστα, δε προχτές που ήταν η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, δεν βγάλανε κοινό ανακοινωθέν κατά δίκης της Τουρκίας, διότι εκτιμάει το ΝΑΤΟ ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός εταίρος, πολύ μεγάλη χώρα, περιφερειακός, θα έλεγα, πρωταγωνιστής των γεγονότων, περιφερειακή δύναμη. Άρα λοιπόν δεν έχουν κανένα λόγο να τα βάλουν με την Τουρκία. Την χαϊδεύουν την Τουρκία. Επομένως, μετά από αυτά, η Τουρκία φαίνεται ότι ο στόχος της πια είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και το Αιγαίο. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα η Τουρκία θα κλιμακώσει, θα εντείνει τις προσπάθειές της, έτσι ώστε να κατοχυρώσει πολύ σημαντικά δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, εννοώ με θέματα που άπτονται της ενεργειακής εκμετάλλευσης της περιοχής, της εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων, όπου εκεί η Τουρκία θα απαιτήσει και μάλιστα με τη χρήση στρατιωτικής βίας να έχει την ημερία του λέοντος στα ενεργειακά αποθέματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Προωθεί την ιδέα της συνομοσπονδίας δύο ανεξάρτητων κρατών στην Κύπρο, ένα, θα έλεγα, σχέδιο χειρότερο, πολύ χειρότερο από το σχέδιο του Κόφι Ανάν, το περίφημο αυτό σχέδιο που είχε απορριφθεί από τον κυπριακό λαό, τον επαναφέρει ο Ταγί Περντογάν και θα δημιουργήσει προβλήματα στο Αιγαίο. Ήδη εργαλειοποιεί, χρησιμοποιεί για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους το θέμα των προσφύγων. Οι μεταναστευτικές ροές. Και το χρησιμοποιεί σαν μοχλοποίηση με κάθε ευκαιρία. Με κάθε ευκαιρία. Είτε απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε προς το ΝΑΤΟ, είτε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ μπαίνει ένα τεράστιο θέμα.
Ο Υπουργός Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλος, προχθές μάλλον, στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, έθεσε τον ΝΑΤΟ πρώτων ευθυνών του. Γιατί? Διότι είπε ότι στις μεταναστευτικές ροές, δηλαδή στις βάρκες που έρχονται από τα τουρκικά, από τα μεξαντικά παράλια στα ελληνικά νησιά, είναι πάρα πολύ πιθανόν, αν όχι σίγουρο, ότι θα υπάρχουν και τζιχαντιστές, θα υπάρχουν τρομοκράτες μεταξύ αυτών. Αυτοί λοιπόν, αυτοί οι τρομοκράτες. Έχουμε και τη σύλληψη ενός εξ αυτών. Τη σύλληψη ενός, αλλά έτσι, μακάρι να είναι μόνο ένας. Βάζει λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας το ΝΑΤΟ μπροστά από τις ευθύνες του, λέγοντας ότι μπαίνουν μέσω των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα τζιχαντιστές, τρομοκράτες, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα ασφάλειας πια. Και επιπλέον, όλη αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας δημιουργεί προβλήματα σταθερότητας στην περιοχή. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα, επειδή είναι, θα έλεγα, κράτος και κυπριακή δημοκρατία που είναι στην περιοχή, οι οποίοι υφίστανται και τα δύο κράτη, Κυπριακή Δημοκρατία και Ελλάδα, τις αναταράξεις και τις παρενέργειες από την παράνομη στρατιωτική δραστηριότητα της Τουρκίας, είναι σαφές ότι έχουμε πρόβλημα. Και γι' αυτό οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι οι ενέργειες του Ταγί Περντογάν έχουν ένα μεγάλο ιδεατισμό, έναν αυτοκρατορικό μεγαλείο, το οποίο φτάνει τώρα της γελιότητας. Ωραία τα λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χειροκροτούμε, σωστά. Και τα λέει, με κάθε ευκαιρία τα λέει. Σωστά τα λέει. Στέλνει αλλά μηνύματα, το θέμα είναι κατά πόσον ακούγονται τα μηνύματα αυτά. Γιατί έτσι, μόνο αυτό δεν βλέπουμε. Κατά πόσο λοιπόν, σωστό, σωστή παρατήρηση, κατά πόσο λοιπόν ο Ταγί Περντογάν λαμβάνει υπόψη του και το σύστημα εξουσίας της Τουρκίας λαμβάνει υπόψη του, το σύστημα εξουσίας της Τουρκίας, τα όσα λένε οι Έλληνες πολιτικοί, οι πολιτιακοί παράγοντες αυτής της χώρας. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους και θα προχωρήσουν σε όσα έχουν σχεδιάσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να η πολιτική ηγεσία της χώρας με τις δικές της δυνάμεις γκριβόμαστε. Οι σύμμαχοι φαίνονται ότι προωθούν τα δικά τους συμφέροντα και δεν είναι και τόσο αξιόπιστοι. Βλέπετε, είναι τους Κούρδους. Οι Αμερικάνοι τους εγκατέλειψαν τους Κούρδους. Τους πιο ισχυρούς σύμμαχους. Και ο Ρώσος πρέσβης προειδοποίησε ότι κάτι αντίστοιχο θα έκαναν και με τη χώρα μας. Πολύ σωστά. Κάτι τέτοιο θα γίνει και με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, πού πρέπει να στηριχθεί η Ελλάδα? Στις δικές της δυνάμεις. Εάν δημιουργηθεί πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Οι άλλοι, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, η ιστορία διδάσκει, θα μας γυρίσουν την πλάτη. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του τόπου, εννοώ τα κόμματα όλα, όχι μόνο η κυβέρνηση, να συνδιαμορφώσουν μια συνεκτική εθνική στρατηγική, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά με τις ίδιες δυνάμεις την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα. Χρήστο, επειδή τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά ζητήματα τα χειρίζεσαι στα δάχτυλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ήδη ορίστηκε η συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή στο Βερολίνο για τις 25 Νοεμβρίου, για να έχουμε ένα επόμενο βήμα στο ζήτημα του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, τόσο από τη Συρία όσο και στην Κυπριακή ΑΟΣ, μπορεί πραγματικά να γίνει αυτό το πολυπόθητο βήμα, θεωρείς? Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι από τις πιέσεις που θα δεχθεί ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, σοβαρές πιέσεις, να προχωρήσει να υποχωρήσει σε πολλά σημεία. Εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα συμβεί. Οι πιέσεις που ασκούνται και θα ασκηθούν στην Κυπριακή, στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικές. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει στρατηγικό στόχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θέλει, σχεδιάζει, επιδιώκει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα πλωτά γεωτρύπανα της Τουρκίας που δραστηριοποιούνται και στο οικόπεδο 7, αλλά και γενικότερα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, συνοδεύονται από πολεμικά πλοία, από πλοία του τουρκικού στόλου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι η Τουρκία με την επίδειξη στρατιωτικής ισχύως, όπως κάνει άλλωστε κατά κόρο τα τελευταία χρόνια, θέλει να επιβάλλει τις απόψεις της που έχουν σχέση με την ενέργεια, με τη διπλωματία, με την πολιτική κτλ. Επομένως, καταλήγω, η συνάντηση Ακιντζή Αναστασιάδη βεβαίως είναι χρήσιμη, αλλά εγώ προσωπικά δεν περιμένω θεαματικά αποτελέσματα. Προς ποια κατεύθυνση? Προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας λύσης του κυπριακού προβλήματος, μια λύση η οποία θα είναι ανεχτή, αμοιβαία αποδεχτή, μια λύση η οποία δεν θα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και κυρίως μια λύση που δεν θα θέτει υπό πολιτική ομοιρία την Κύπρο
στην Τουρκία. Και όπως έχει διαμηνήσει και η Λευκωσία, επανειλημμένως δεν γίνεται να προχωρήσει το ζήτημα του Κυπριακού υπό την πίεση των κανονιών. Έτσι. Μα κοιτάξτε, ήδη ο Ερντογάν και εσύ αυτό μιλούν για συνομοσπονδία. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα ότι λένε. Καταρχήν δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν αναγνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζουν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ποια Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ισότιμο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ισότιμο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωζώνη. Έτσι. Και η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τίποτα. Η Τουρκία θεωρεί ότι πρόκειται για μια ελληνική διοίκηση και θέλει να έχει να αξιοποιήσει την στρατηγική σημασία θέση, γεωγραφική θέση της Τουρκίας, της Κύπρου, η οποία βεβαίως έχει, θα έλεγα, την τύχη να είναι στο υπέδαφος, στο θαλάσσιο υπέδαφος, βεβαιωμένα τεράστια ενεργειακά αποθέματα. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να προχωρήσει και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας όταν δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θέλει να ενταχθεί? Είναι από τα βασικά, νομίζω, στα κεφάλαια ένταξης, ότι αποδέχεται πλήρως ακόμη και την πολιτική αυτή καθ' αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εξωτερικά ζητήματα. Είναι αυτό που λέμε. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν μια ανοχή σε αυτό το ζήτημα, κατά την άποψή μου απαράδεκτη. Δηλαδή δεν μπορεί να διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέπει στην Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναγνωρίζει την κρατική οντότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως υπάρχει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν και το σύστημα εξουσίας που έχει καθιδρύσει στην Τουρκία, ένα σύστημα μεικτό, κοσμικό, ισλαμικό, ισλαμικό, κοσμικό, έτσι είναι ένα, θα έλεγα, μεικτό σύστημα, μάλλον παίρνει προβάδισμα ο Ισλαμισμός έναντι της κοσμικότητας του κράτους. Φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει και πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι την έχει απαξιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι στις προτεραιότητες της Τουρκίας, του συστήματος εξουσίας Ερντογάν, η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, αυτή την, θα έλεγα, την απαξιωτική συμπεριφορά του Ερντογάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Προχωρούμε παρακάτω και επανερχόμαστε, Χρήστο Καπούτσι, στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας κατά μία βαθμίδα σε BB- από B+. Προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, γεγονός που σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές ενισχύει την εμπιστοσύνη ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία, ενώ προβλέπεται και ανάπτυξη στο 2,5% την τετραετία από το 2019 με το 2022. Η αναβάθμιση αποδεικνύει ότι η οικονομία μας γίνεται ολοένα ισχυρότερη και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter. Αυτή η θετική εξέλιξη δείχνει ότι η οικονομία της χώρας κάνει ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή της στην πλήρη κανονικότητα, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής στην αναβάθμιση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα. Μάλιστα, η προοπτική είναι θετική, όπως λέει, υποδηλώνοντας ότι ο οίκος μπορεί να αναβαθμίσει ξανά το αξιόχρεο τους επόμενους 12 μήνες, αν η κυβέρνηση, όπως επισημαίνει, συνεχίσει την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενισχύοντας τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Ο οίκος σημειώνει ότι βελτιώνονται οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, βλέποντας ρυθμό ανάπτυξης φέτος περίπου στο 2% και επιτάχυνση σταδιακά την περίοδο 2020-2022, με τον μέσο ρυθμό να είναι λίγο υψηλότερος από το 2,5% την τετραετία 2019 με 2022. Μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση εστιάζει στην εφαρμογή του οικονομικού της προγράμματος, που έχει ως στόχο τη μείωση του φορολογικού βάρους και την ενίσχυση των επενδύσεων, αναφέρεται. Η ανάπτυξη αναμένεται να τροφοδοτηθεί κυρίως από την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης. Ο Standard & Poor's αναφέρει επίσης ως λόγους για την αναβάθμιση της Ελλάδας την άρση των capital controls, η οποία δεν είχε καμία αρνητική επίπτωση, την αποσύνδεση των εθνικών εκλογών με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και τη μείωση των δημοσιονομικών κινδύνων μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έκανε προεκλογική εκστρατεία με μια ατζέντα οικονομικής πολιτικής που περιλαμβάνει σχέδια για τη μείωση του φορολογικού
βάρους των οικοκυριών και των εταιριών, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι αν υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά, η έως τώρα σχετικά περιορισμένη οικονομική ανάκαμψη της χώρας μπορεί να επιταχυνθεί, σημειώνει ο οίκος, που εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στα επόμενα έτη θα είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Με ένα tweet στα αγγλικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Standard & Poor's αποδεικνύει ότι η οικονομία μας γίνεται όλο ένα ισχυρότερη. Η μεταρρυθμιστική μας ατζέντα αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία μας. Και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος ανέφερε: αυτή η θετική εξέλιξη δείχνει ότι η οικονομία της χώρας κάνει ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή της στην πλήρη κανονικότητα. Αποδεικνύει ότι η αξιοπιστία της χώρας σταδιακά ενισχύεται ως αποτέλεσμα της σταθερής διακυβέρνησης και της υλοποίησης ενός συνεκτικού οικονομικού σχεδίου. Το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά, ώστε η χώρα το συντομότερο δυνατό να επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα μετά από συνεχείς αναβαθμίσεις. Αναβαθμίσεις που θα έχουν πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία. Προχωρούμε με σχέδιο και σταθερό βηματισμό για τον εφοδιασμό της ελληνικής οικονομίας με όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ανασυγκρότηση και η αναπτυξιακή δυναμική της. Νωρίτερα, οι αγορές είχαν προεξοφλήσει την αναβάθμιση του οίκου και η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου σημείωσε και νέα υποχώρηση, πέφτοντας στο 1,20%. Παράλληλα, υπέρβαση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο προϋπολογισμός παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,47 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για 1,47 δις. Η δημοσιονομική υπεραπόδοση οφείλεται, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, στα αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ, στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Χρήστο μου, τι σηματοδοτεί αυτή η αναβάθμιση από τη Standard & Poor's και τι ουσιαστικά σηματοδοτεί για την επόμενη μέρα? Πώς σημαντική είναι και τι σηματοδοτεί για την επόμενη μέρα στην ελληνική οικονομία? Αυτό το οποίο περιμένουμε να γίνει είναι, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνει, είναι η περαιτέρω πτώση των επιτοκίων. Mm-hmm. Ενδεχομένως να φτάσουν σε μηδενικό βαθμό, ειδικά το πενταετές. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά τώρα, είναι 0,44 νομίζω, 45, ενδεχομένως να φτάσει σε 0 και ενδεχομένως να περάσουμε σε αρνητικά επιτόκια. Mm-hmm. Αυτό είναι, θα έλεγα, ένα πολύ ισχυρό σημείο, πολύ ισχυρή ένδειξη για την, ότι η οικονομία πάει, ο δρόμος που ακολουθεί η οικονομία είναι πάρα πολύ καλό. Αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη από τις αγορές ουσιαστικά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι αγορές με την αναβάθμιση των διεθνών οίκων, τι είναι? Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Ξεκάθαρα πράγματα. Το δεύτερο, το οποίο μπορεί να δει κανείς, είναι ότι με όλα αυτά ανοίγει ο δρόμος των επενδύσεων. Δεν υπάρχει δικαιολογία πια. Εδώ φαίνεται ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε μια χώρα όπου οι επενδύσεις πια είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα επικερδείς, είναι ελκυστικές οι επενδύσεις, παρότι το διεθνές περιβάλλον, οικονομία σε διεθνές επίπεδο δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά. Υπάρχουν προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. Και ένα τρίτο, όλα αυτά τα οποία είπαμε δείχνουν ότι και το δημόσιο και οι τράπεζες δανείζονται πια χρήμα που είναι αρκετά φτηνό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αφού δανείζονται χρήμα αρκετά φθηνό, μπορούν αυτό το χρήμα να το ρίξουν στην αγορά. Να το διεθνήσουν στην αγορά και από εκεί να αναθερμανθεί η οικονομία και να περάσουμε σε μια φάση ανάπτυξης. Μάλιστα. Χρήστο Καπούτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σου στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τα σύνορα. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσο προχωρούν οι έρευνες για τα 39 πτώματα τα οποία βρέθηκαν στο λεγόμενο φορτηγό του θανάτου στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Τοπικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι βρέθηκαν ματωμένα αποτυπώματα στο εσωτερικό του φορτηγού, κάτι που δείχνει ότι τα θύματα κατέβαλαν μάταιες προσπάθειες για να ανοίξουν και να σωθούν. Ήδη έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται 4 άτομα. Πριν από λίγο συνελήφθη ένα ακόμη, ενώ κάποια από τα θύματα εκτιμάται ίσως αρκετά
αρκετά από αυτά, ότι είναι από το Βιετνάμ. Έχει εμπλακεί και η Βιετναμέζικη κυβέρνηση, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να γίνει ταυτοποίηση όλων των θυμάτων. Σε αυτό συνηγορεί και μήνυμα το οποίο έστειλε μια 26χρονη Βιετναμέζα στη μητέρα της, λίγο πριν χάσει τη ζωή της, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Πληροφορίες τώρα από οικογένειες στο Βιετνάμ που λένε ότι έχουν και δικούς τους ενδεχομένως ανθρώπους ανάμεσα στα θύματα, μιλούν για για το σενάριο ενός κομβόι τριών φορτηγών. Φρικιαστικές είναι οι αποκαλύψεις από τη Μεγάλη Βρετανία για τα πτώματα που βρέθηκαν κλεισμένα στο φορτηγό. Στις πόρτες και άλλες εσωτερικές επιφάνειες όπου βρίσκονταν, βρέθηκαν ματωμένα αποτυπώματα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Mirror, κάτι που αν απεληθευτεί και επίσημα θα επιβεβαιώσει τις αγωνιώδεις στιγμές που έζησαν οι 39 άνθρωποι που ήταν κλειδωμένοι μέσα στο φορτηγό, στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Essex την περασμένη Τετάρτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι άνθρωποι που εντοπίστηκαν νεκροί βρέθηκαν είτε γυμνοί είτε φορώντας ελάχιστα ρούχα. Σύμφωνα με τη Mirror, όταν οι διασώστες άνοιξαν το φορτηγό του θανάτου στο Essex, έπειτα από τηλεφώνημα του οδηγού Μο Ρόμπινσον, βρήκαν τα ματωμένα ίχνη από τα χέρια τους στις πόρτες. Όταν άνοιξε η πόρτα του κοντέινερ, σοκαρίστηκαν στο θέαμα δεκάδων πτωμάτων στιβαγμένων το ένα πάνω στο άλλο. Υπήρχαν ματωμένα ίχνη από παλάμες σε όλη την πόρτα του φορτηγού, όπου πρέπει να χτυπούσαν, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια, ανέφερε η πηγή της Βρετανικής εφημερίδας. Στο μεταξύ, ως τώρα έχουν γίνει 4 συλλήψεις για την υπόθεση, με τελευταία αυτή ενός 48χρονου από τη Βόρεια Ιρλανδία, τον οποίο οι αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ ως ύποπτο συνωμοσίας για εμπορία ανθρώπων και ανθρωποκτονία. Επίσης, η αστυνομία έχει συλλάβει ένα ζευγάρι που θεωρείται ότι ήταν οι τελευταίοι γνωστοί ιδιοκτήτες του φορτηγού, κάνοντας έφοδο στο σπίτι τους. Πρόκειται για τους 38χρονους Τζοάννα και Τόμας Μάχερ, ενώ υποκράτηση είναι και ο οδηγός του φορτηγού από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε η φρίκη στο ΕΣ. Την ίδια ώρα πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν και τα 39 θύματα κινέζικης καταγωγής, μετά και τη δημοσιοποίηση από την οικογένεια 26χρονης Βιετναμέζας ενός μηνύματος που τους έστειλε το βράδυ της Τρίτης, λίγο προτού το μοιραίο φορτηγό περάσει τα βρετανικά σύνορα. Στο μήνυμα αυτό η 26χρονη κοπέλα γράφει: «Συγγνώμη μαμά, το ταξίδι μου στο εξωτερικό δεν ήταν επιτυχημένο. Μαμά, σ' αγαπώ τόσο πολύ, πεθαίνω επειδή δεν μπορώ να αναπνεύσω». Η οικογένεια της 26χρονης υποστηρίζει ότι πλήρωσε 30.000 βρετανικές λίρες για το ταξίδι της κόρης τους, ενώ ανάλογες καταγγελίες έχουν κάνει κι άλλες οικογένειες από το Βιετνάμ. Για το λόγο αυτό, η πρεσβεία του Βιετνάμ στο Λονδίνο ζήτησε την ταυτοποίηση των θυμάτων για να εξακριβωθεί αν ανάμεσά τους υπάρχουν κι άλλοι Βιετναμέζοι. Ο αδερφός 26χρονης δήλωσε στο BBC ότι η κοπέλα είχε ζητήσει να μην επικοινωνήσουν μαζί της, αφού οι διοργανωτές του ταξιδιού το είχαν αυστηρά απαγορεύσει. Νωρίτερα, όπως είπε, είχε πετάξει στην Κίνα. Στη συνέχεια έφυγε για τη Γαλλία και αρχικά προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Οκτωβρίου, αλλά πιάστηκε και γύρισε πίσω. Και όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Βρετανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες στον οδηγό του φορτηγού, τον οποίο ήδη κρατούν από τα πρώτα λεπτά που δημοσιοποιήθηκε η τραγωδία στα χέρια τους, κατηγορίες για τον φόνο των 39 αυτών ανθρώπων και παράνομη μεταφορά προσώπων. Πριν κλείσουμε τώρα, να σας θυμίσουμε ότι επανέρχεται η χειμερινή ώρα τα ξημερώματα, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, στις 4 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 3. Στην ουσία, τι γίνεται, κερδίζουμε μία ώρα παραπάνω ύπνου. Να υπενθυμίσουμε ότι από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αποφασιστεί η κατάργηση της αλλαγής ώρας το 2021, οπότε το Μάρτιο του 2021 δεν θα αλλάξει ώρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.